αφανταστείτε. Και σήμερα ημέρα δεν μπορείς να εμπιστευτείς ούτε και τον χρόνο. Εγώ εμπιστεύτηκα τον παλαιό χρόνο το 2020. Ναι, το 2020 το είχα εμπιστευτεί. Για την ακρίβεια, έλεγα, αν το φερθώ καλά και δεν τον κακολογήσω, ακόμα και όταν φεύγει, που τραγουδώσαν όλοι μαζί, γέρε χρόνο φύγει τώρα, πάει δική σου η σειρά, και τον έκανα να κλαίει με μαύρο δάκρυ. Εγώ αδιέ το τραγουδούσα αυτό. Αντιθέα τους, έφτιαξα ένα βιντεάκι που θα το είδατε όλοι, όπου έλεγα ότι δεν φταίει ο χρόνος διότι πειράσαμε, αλλά το δικό μας το ξηρό κεφάλι, το ανθρώπινο κεφάλι. Αυτό που αν το χτυπήσεις, ακούγεται σαν ξύλο ρε παιδί μου, ξύλο απειλέκητο. Και κάθισα μάλιστα τότε που έφυγε ο χρόνος και ερχόταν ο καινούριος βρέφος το 2021 να παρακολουθήσω του Sky. Αυτό το Sky, τι κανάλι καλό αυτό. Αμυρόληπτο μιλάμε, λέει τις ειδήσεις έτσι όπως ακριβώς είναι. Αν θες δηλαδή να ενημερωθείς, Sky θα δεις. Και μετά το βράδυ αποκλείεται να κοιμηθείς, να σε πιάσει ύπνος, να κλείσει μα το τσίνορο, αλλά παρόλα αυτά το Sky θα πρέπει να το ομολογήσω ότι εγώ το αγαπάω πολύ, το λατρεύω, διότι δεν είναι ό,τι και ό,τι, είναι σαν του Νέα Φαρίνα Γιώτη. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα παρακολούθησε και μια εκπομπή του Σπυράκου, του Παπαδόπουλου. Γεια σου Σπυράκου, αν μη βλέπετε άλλο να σε στείλω πολλά αγκαλιάσματα. Ξέρεις πως θα στέλνω αυτά τα αγκαλιάσματα έτσι. Αυτά, να μην μας κολλήσει και τίποτα, διότι κυκλοφορεί άσωτος ιός και εσύ ξέρεις πολύ καλά, έχεις κάνει και ένα σποτάκι που σε έχει πληρώσει η κυβέρνηση, ε? Και έλεγε ότι μένουμε μέσα, εσύ δεν πρόκειται να βγεις, δεν πρόκειται να αγκαλιαστείς. Θα μείνω μέσα. Όσο ο ιός κυκλοφορεί έξω, εγώ θα μείνω μέσα. Όχι κοινωνικότητες δεξιά-αριστερά. Δουλειές, συνατρίσεις, ασπασμοί, χαιρετισμοί με ευλαβική προσοχή. Μέχρι και αντί για αποσμητικό αναβάλεις να μου σχομερνάνει η μασχάλη σου, έριχνεις ντετόλ. Αυτό που σκοτώνει όλα τα μικροαβή και τους μικροοργανισμούς σε 99,9%. Και εμείς πιστέψαμε. Αλλά μετά εκεί που καθίσαμε και είδαμε την εκπομπή, αυτό το μπαχαλοειδές τηλεοπτικό προϊόν, αναρωτηθήκαμε. Τι συμβαίνει? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο υπουργός, ο Κοσμηματοπόλης, ο Χρυσούλης μας, ο είδα ουδέν είδα, να μην τα βλέπει όλα αυτά. Και ο Κοσμηματοπόλης, ο Χρυσούλης μας, επαναλαμβάνω, να τα βλέπουμε όλοι μας σε πανελλαδική μετάδοση. Ότι εκεί πέρα έπιναν, αγκαλιαζόταν, φώναζαν, τραγουδούσαν, μιλάμε, ήταν ένας πακτολός, όχι χρημάτων, ανθρώπων, ο ένας πάνω στον άλλον, σαν τις παστές σαρδέλες σε περίοδο προασώτου ιού μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και φαντάζομαι, επειδή ήταν σε πανολλαδική μετάδοση, αυτό το κανάλι είναι μεγάλο, το Sky, εντάξει, και το στηρίζουν, και το στηρίζουν με κονδύλια οι εξουσίες, για να τους εξυψώνει και για να τους φτιάχνει αγιογραφίες ο κάθε δημοσιογράφος που είναι εκεί. Άρα λοιπόν, Χρυσούλη μου, Υπουργέ μου, εσύ, δεν τα έβλεπες αυτά εκείνη τη στιγμή? Να διατάξεις μια ΕΔΕ και να πες μιλάμε και ένα παχυλότατο πρόστιμο στον τηλεοπτικό σταθμό και κατά επέκταση σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το τηλεοπτικό σοου. Και μη μου πείτε αυτό που μου είπε η φίλη μου η Τέτα όταν της το είπα, τι είναι αυτό που βλέπουμε μπρος μας. Μου είπε, τώρα η Τέτα, ήθελα να τη ρωτήσω εδώ και καιρό, από πού βγαίνει αυτό το Τέτα που αλλάζετε όλα τα ονόματά σας, και αντί εγώ μετά να κάψω λαμπάκι στον εγκέφαλο μου να καταλάβω από πού βγαίνει το Τέτα. Πάμε όμως αυτό που σας έλεγα. Μου λέει η Τέτα ότι Αντώνη, αυτοί είναι διάσημοι και έχουν λεφτά και κάνουν και τα τεστ, αυτά τα τεστ ελαστικών, ότι τα λάστιχά τους είναι καλά και μπορούν να μπουν βρε παιδί μου και να διασκεδάσουν. Ω, της λέω, ώστε έτσι, ε? Και γιατί? Και υπάρχουν και Έλληνες που, εντάξει, έχουν μια οικονομική άνεση, ανήκουν στη μέση τάξη και μπορούσαν και μπορούν να πληρώσουν να κάνουν και αυτοί τεστ ελαστικών, ζυγοστάθμιση, να κοιτάξουν το
πετρέλαιο, το ET Βενζίνη, τις τσιμόχες από αυτοκινητιστικά, δεν είμαι καλός, αλλά τέλος πάντων να κοιταχτούν. Και αντί για 9 άτομα που ντε και καλά υποχρεωτικά μας το είχαν επιβάλει, θα ερχόταν 15-20, όπως ήταν στο σπυράκι του Παπαδόπουλου. Έτσι λοιπόν, αν δεν ξέρετε, να σας πω εγώ, όταν πας σε ένα στούντιο δεν έχει παραθύρια. Δεν είναι σαν την εκκλησία, βρε παιδί μου, που σε κάποιο διάστημα είχαν βάλει εκεί κάποιον να ανοίγει πόρτες παράθυρα και πήγαινες να καθίσεις και μπούτιαζες. Δηλαδή γύριζες στο σπίτι πιασμένος. Έπρεπε να τηλεφωνήσεις στον φυσιοθεραπευτή, στον κινησιοθεραπευτή για να σε κάνει πράγματα και θάματα για να σε επαναφέρει. Και την επόμενη φορά που ήταν να πας στην εκκλησία, επειδή το είχαν πει ότι πρέπει να μην βρίσκονται πολλά άτομα σε κλειστό χώρο χωρίς να υπάρχει αέρας και χωρίς να οξυγονώνεται, θα μου πείτε, ναι, αλλά εκεί το στούντιο του Σπυράκου του Παπαδόπουλου είχε air condition. Ναι, μωρέ, τι μας είπε στο air condition, τι κάνει? Στην πραγματικότητα ανακυκλώνει τον ίδιο αέρα. Άρα, θέλω να πω εγώ, Σπυράκο, ένα μεγάλο μπράβο σε εσένα, γιατί είσαι μάγκας και τσαχπίνης. Όλοι όσοι συμμετείχαν, που δεν πήρατε καταρχήν, μπράβο σας που δεν πήρατε και δεν φάγατε από τον Χρυσούλη μας, τον υπουργό μας, τον Κοσμηματοπόλη, δεν φάγατε κανένα πρόστιμο, ούτε και ο σταθμός φυσικά. Ενώ τώρα με τη νέα χρονιά που πήγαν κάποιοι άνθρωποι να πηδήξουν στο σταυρό, εντάξει, και να τον πιάσουν στο νερό χωρίς συνοστισμό, κατευθείαν μιλάμε, πήγε εκεί ο Καλαβρίτων, ο Μητροπολίτης, που έχει το ίδιο όνομα με τον Αρχιεπίσκοπο, ο Ιερώνυμος, πήρε και αγκαζέ, τσαντάκι δηλαδή, τον Αμβρόσιο. Αυτόν τον Αμβρόσιο δεν θέλω να τον πιάνω στο στόμα και να ασχολούμαι πολύ με αυτόν, για ευνόητους λόγους, έχει εξτομίσει πράγματα και θάματα και δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που εξτομίζουν, ξέρετε, αρνητισμό, που βγάζουν πολύ αρνητισμό και πολύ από εδώ χουλή. Και αν βγει πολύ η γλώσσα, οι φίλοι μου γνωστοί και η οικογένεια μου, όταν βγάζω τη γλώσσα, με φωνάζει γκουστέρα. Γιατί με φωνάζει, δεν καταλαβαίνω. Μου λένε ότι έχω μεγάλη γλώσσα. Λοιπόν, αυτοί είχαν και έχουν διχαλωτή γλώσσα. Φιδίσια. Διότι μόλις πήδηξαν οι άνθρωποι για να πιάσουν το σταυρό και χωρίς συνοστισμό, κατευθείαν τα πρόστιμα και στον έναν του Μητροπολίτη, αν δεν κάνω λάθος, στον Ιερώνυμο, τον Καλαβρίτων, έφαγε και 1500 ευρώ πρόστιμο και από 300 ευρώ πρόστιμο οι υπόλοιποι. Τι να πεις, εγώ θα πω μπράβο στο Σπύρο τον Παπαδόπουλο. Μπράβο. Διότι μπροστά στα μάτια μας, μας τρίβεται το θέατρο του παραλόγου, το θέατρο της Κουλουτούμπας και εισηγείαν των κορόιδων έγκλειστων Ελλήνων. Θα μου πείτε, μόνο οι Έλληνες μη Αντώνη είναι οι έγκλειστοι. Θα σας πω, εντάξει, όλη η Ευρώπη είναι η έγκλειστη, αλλά ο Έλληνας. Είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι γίνονται οι αλλαγές τόσο στιγμιαίες που δεν τις προλαβαίνεις με ένα tweet. Ξέρετε τι είναι το tweet? Πώς είναι αυτό το Facebook, για η μεγαλύτερη ηλικία σας εξηγώ εγώ, πώς είναι αυτό το Instagram που βάζουν φωτογραφίες, ή πώς στέλνουμε καλύτερα ένα μήνυμα από κινητό σε κινητό, έτσι και είναι και το tweet. Απλά αυτό το μήνυμα που στέλνει κάποιος, το tweet δηλαδή, το βλέπουν πολύ περισσότερος κόσμος δημόσια, ενώ όταν στέλνεις ένα μήνυμα σε ένα κινητό, πάει στον παραλήπτη που εσύ έχεις στείλει το μήνυμά σου. Έτσι και ο Πρωθυπουργός. Βγήκε ο άλλος και είχε πει ότι θα κόψει και τα φάρμακα των γερατιών μας και θα τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Άρχισε να γίνεται μια αναμπομπούλα ξαφνικά, ο κόσμος να ανησυχεί, να ακούγονται φωνές και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλό ήταν αυτό, και ξαφνικά ο Πρωθυπουργός, ο Κούλης Χέοπας, έστειλε ένα tweet, ένα μήνυμα που σας προείπα, και είπε ότι δεν πρόκειται να συμβεί ακόμα για ένα χρόνο ακόμα αυτό. Δηλαδή για ένα ακόμα χρόνο δεν θα πληρώνεται τα φάρμακα. Για τον άλλο χρόνο, το δεύτερο χρόνο δηλαδή, που θα έρθει ο δεύτερος νέος χρόνος, γιατί αυτός είναι ο καινούριος, ο 2021, ο 2022, τότε εκεί πολλά παίζονται. Αλλά δεν μας λένε τίποτα. Τίποτα δεν μας λένε. Και πώς να μας πούν? Και τώρα που είπα για αγιασμό, είδα και αυτό, βρε παιδί μου, τον άλλον, τον παπά, με την αγιαστούρα να πάει και να αγιάζει τις φραπεδιέρες με τις ρόδες. Ξέρετε ποιες είναι οι φραπεδιέρες με τις ρόδες? Αυτές που οδηγούν οι φραπέδες. Και μόλις τον είδα αυτόν τον παπά, μιλάμε, μου γέρεσε το μάτι ανάποδα.
Δεν μ' άρεσε αυτό. Απ' την άλλη τον δικαιολόγησε γιατί λέω σκέψω ότι αυτός να ήταν όνειρό του να πάει να γίνει τροχονόμος και αντί για τροχονόμος κατέληξε να γίνει παπάς. Διότι διαφορετική σχολή η μία από την άλλη. Εντάξει, πολλές φορές, τα παλιότερα χρόνια, όταν κάποιος ανθρωπάκος δεν είχε με τι να ασχοληθεί και υπήρχε ανέχεια στην οικογένεια και φυσικά δεν είχε και πολλές γνώσεις, πήγαινε και γινόταν παπάς. Εντασσόταν στον κλήρο. Έτσι δεν γινόταν και μην μου πείτε ότι δεν γινόταν, το ξέρουμε. Στην Ελλάδα όλοι ζούμε, Έλληνες είμαστε. Αλλά όταν είδα αυτόν τον παπά να πάει και αντί να πάει να αγιάσει τα νηρά, πήγαινε και άγιαζε τις φραπεδιέρες με τις ρόδες. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, κύριε Πρόεδρε, να μ' ακούτε. Εκνευρίζουμε, με πιάνει ένα έτσι ταράκουλο. Ταρακουλιέμαι, γενικώς. Αλλά από την άλλη, μου είπε εδώ η κύρα Πανωρέα, μια ηλικιωμένη κυρία, γλυκητάτη, που τα παρακολουθεί ώρα, μου είπε, άκου να δεις Σαντουνάκη, γιατί μερικές φορές τα λες τσικουράτα, να σου πω εγώ, όχι ότι θα πάρω το μέρος του παπά, αλλά ο παπάς άγιαζε τις φραπεδιέρες με τις ρόδες, να μην μπερδευόμαστε, διότι κατά αυτόν τον τρόπο του έριχνε αγίασμα στα μάτια, πώς λέμε στάχτη στα μάτια, έτσι ώστε όση ώρα κρατούσε τις φραπεδιέρες εκεί και τις άγιαζε και είπε μιλάμε όλο το προσευχολόγιο, όλη τη δοξολογία, είπε και την ομιλία του μάλιστα, είπε και τα συμπεράσματα, είπε και τις διδαχές που βγαίνουν από το Ευαγγέλιο που διάβασε. Οι φραπεδιέρες ήταν στάσιμες, δεν έπρεπε να μετακινηθούν, άρα υπήρχε κόσμος που πήγε εκείνη τη στιγμή με άλλον ιερέα και άγιασε τα νερά και έριξε και το σταυρό μέσα στο ποτάμι ή στη θάλασσα. Ωραία αυτή η εξήγηση. Μπράβο κύρα Πανωρέα μου. Γιατί εκτός από το ότι να μου τρατάρεις μερικές φορές κάτι υπέροχο τυροπιτάκια, μου τρατάρεις και ωραίες ιδέες βρε παιδί μου. Γιατί είναι πάντα σε κάτι που το βλέπεις εξ αρχής αρνητικό να έρχεται κάποιος και να στο μεταμορφώνει με επιχειρήματα έτσι πιο ωραίο, πιο όμορφο, πιο καλοσυνάτο. Να βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχει κάτι καλό ακόμα και εκεί που με τα δυσκολίας εσύ το διακρίνεις. Όμως από την άλλη δεν μπορώ να μην σας το πω ότι ο παλιού χρόνος, ο 2020 μου πήρε, μου τα πήρε όλα και έφυγε. Και κυρίως εγώ νόμιζα ότι θα μ' αφήσει κάτι, ότι τέλος πάντων θα τα πολλαπλασιάσει. Και τώρα που είπα πολλαπλασιάσει, να σας πω ότι η Βραζιλία, που είναι μια κατεξοχήν πλουτοπαραγωγική χώρα, ναι, πλουτοπαραγωγική, δεν έχω πάει, αλλά θα ήθελα να πάω. Έχει μιλάμε χρυσάφι, έχει ασίμι, έχει μιλάμε πετρέλαιο, έχει μιλάμε παραγωγή, παράγει αγαθά, λιμόνια, πορτοκάλια, παράγει τυριά, παράγει, ξέρω εγώ τι άλλο παράγει, τέλος πάντων, λέω πολλά, πάντως είναι πλουτοπαραγωγική χώρα. Λοιπόν η Βραζιλία χρεοκόπησε και δεν σας ενδιαφέρει σας, δεν σας ενδιαφέρει που χρεοκόπησε η Βραζιλία, είναι πολύ μακριά, είναι πολύ μακριά. Εγώ όμως σας το λέω διότι σκεφτείτε ότι η Βραζιλία επί 9 μήνες ο Μπολσονάρο, ο πρόεδρος, τι έκανε. Έπαιρνε λεφτά από τα δημόσια ταμεία. Αυτά τα λεφτά που υπάρχουν σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη, έχουμε κι εμείς δημόσια ταμεία για να χρησιμοποιήσουμε χρήμα για να μην πτωχέψουμε. Αυτός λοιπόν επί 9 μήνες, επειδή γινόταν όλα αυτά τα ντράβαλα με τον Άσο το ιό, έπαιρνε λεφτά από τα δημόσια ταμεία. Βέβαια και οι ξένες δυνάμεις έδιναν λεφτά στη Βραζιλία και τη στήριζαν και τα έδινε στο 1 τρίτο των πολιτών της. Η Βραζιλία. Τα έπαιρναν οι πολίτες, τα χρησιμοποιούσαν ανάλογα. Συνήθως και οι πολίτες, ξέρετε, οι ευκατάστατοι, οι τράπεζες, οι μεγαλοεπιχειρήσεις. Ο μικρόκοσμος της Βραζιλίας, ο συνήθως, πεινούσε και συνεχίζει να πεινάει. Αλλά αυτούς τους 9 μήνες, ο κόσμος πίστευε ότι ήταν όλα μια χαρά. Υπήρχαν και σωτήρες, όχι σαν τον Τζιόταρα, το δικό μας, από πίσω, που τη στήριζαν τη χώρα και έλεγαν όλα πάνε μια χαρά και βαίνουν ομορφότερα. Αλλά έκαναν ένα μεγάλο λάθος γιατί ξαφνικά οι ξένες δυνάμεις έκλεισαν τη στρόφιγγα, τα δημόσια ταμεία άδειασαν και η οικονομία κατέρευσε. Κουλάψ, έτσι λένε οι ξένοι, κουλάψ. Εφόσον λοιπόν κατέρευσε,
αυτοί αναγκάστηκαν να πούνε δυστυχώς η χώρα μας δεν τα πάει καθόλου καλά και επτοχεύσαμε. Ο κόσμος σχηματίζει ουρές για συσίτια, για ένδυση, για τα απαραίτητα ως προς την υγεία τους, την ατροφαρμακευτική περίθαλψη, τραγικά τα πράγματα. Και πάλι θα σας ρωτήσω, επειδή ακούω τώρα εδώ, στα αυτή, να λέτε δεν μας ενδιαφέρει εμάς γιατί η Βραζιλία είναι πολύ μακριά. Δεν σας ενδιαφέρει. Γιατί ευρέ, Έλληνες και Ελληνίδες μου, αδέρφια μου αγαπημένα, δεν σας ενδιαφέρει. Θα σας απαντήσω εγώ, γιατί να σας ενδιαφέρει. Διότι και εδώ στην Ελλάδα έχει βγει μια απόφαση σοκ που ίσως να την έχετε πάρει λίγο πρέφα και οι περισσότεροι ούτε καν που την έχουμε ακούσει, που λέει ότι ψηφίστηκε ο πτωχευτικός νόμος και από τον Μάρτη οι τράπεζες χωρίς μαμού, σούξου μούξου, μανταλάκια, θα τα παίρνουν τα σπιτάκια. Τι είναι σπιτάκια, όχι των Βραζιλιάνων, τα δικά μας. Τα δικά μας τα σπιτάκια, τα ελληνικά. Ναι, ναι, τα ελληνικά αυτά σπιτάκια. Και τι θα κάνουμε τότε εμείς? Και εκτός από τα σπιτάκια θα ξεκινήσουν να παίρνουν από το Μάρτιο και τις επιχειρήσεις. Γιατί με το τόσο κλείσιμο που έχουν φάει οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα της εστίασης, αλλά και άλλες πολλές επιχειρήσεις, τι κάνει η εξουσία? Δίνει, μιλάμε, δάνεια βέρτα κουβέρτα και στείλουν ένα τρικούβερτο γλέντι στις πλάτες αυτών των ανθρώπων που μιλάμε προσεύχονται μέρα νύχτα να ανοίξει επιτέλους η οικονομία μας, να κινηθεί κάτι της για να σώσουν τις επιχειρήσεις, μιας και εκτός από τα σπίτια αυτός ο πτωχευτικός νόμος θα πάρει και τις επιχειρήσεις, διότι δίνει εξουσία δάνεια, πάρτε δάνεια λέει, πάρτε δάνεια, και μετά από πού θα τα βρει ο κόσμος τα δάνεια να τα πληρώσει? Άρα λοιπόν εκεί θα έρθουν οι αγαπησιάρες, αυτές οι τραπεζούλες που μας αγαπάνε τόσο πολύ, που μας σκέφτονται, που μας δίνουν λοιπόν λεφταδάκι ζεστό, αλλά όποτε γουστάρουν την κλείνουν τη στρόφιγγα και δεν σου επιτρέπουν να πάρεις τα ήδη λεφτά που έχεις μέσα. Και αν θέλεις δηλαδή να πάρεις τα λεφτά σου που τα έχεις σε μία τράπεζα και να τα πας σε άλλη τράπεζα, μόλις κάνεις αυτή τη μετακίνηση και τα πας στην άλλη τράπεζα, η άλλη τράπεζα σε σένα που έχεις δηλαδή 2.000 ευρώ στην πάντα για μια κακιά ώρα, ποτέ να μην υπάρξει αυτή, και να τα τρώμε τα λεφτά μας στη χαρά μας και όχι στην υγεία μας, όταν λοιπόν τα μετακινήσεις και τα πας στην άλλη τράπεζα, θα έρθει να σου πει πού τα βρήκες αυτά τα 2.000. Θα λες τα χαλιάρικα, αυτά τα 2.000 είναι δικά μου, τα έχω οικονομία μαζέψει. Όταν όμως έρθει ο εφοπλιστής, ο πλούσιος, ο λεφτάς που έχει ρε παιδί μου 300-400 χιλιάρικα και κάνει την οποιαδήποτε μετακίνηση, η τράπεζα εκεί δεν ερωτά, δεν της πέφτει λόγος. Είδατε, 2 μέτρα και 1.002 σταθμά. Και όσο τα σκέφτομαι αυτά, περισσότερο αγχώνομαι όμως ότι μου τα πήρε όλα και έφυγε ο παλιοχρόνος σου, ο 2020, είχα φτιάξει ολόκληρο βίντεο, τον δικαιολογούσα, είπα τα καλύτερα λόγια ότι δεν έφταιγε αυτός για ό,τι περάσαμε. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που στα λένε μπροστά, που δεν κρύβουν το πρόσωπό τους πίσω από έμπλαστα. Γι' αυτό λέω τον πόνο μου, ότι τα πήρε όλα και έφυγε. Και τελικά αντιλαμβάνομαι ότι έτσι που με βλέπω ότι μοιάζω με ρακούν, διότι έχω πολλά κοινά πράγματα. Έχω καταρχήν μαύρους κύκλους. Τρώω βρωμιές τα βράδια μετά τις 12 που με πιάνουν τα ψυχολογικά μου. Αρχίζω να γίνομαι υπέρβαρος. Λίγο υπέρβαρος θα έλεγα. Κατά τα άλλα, άλλοι μη λένε χαριτωμένο, άλλοι μη λένε μαχητικό, αλλά με τίποτες δεν με λένε τριχωτό. Δεν με λένε τριχωτό. Γιατί, μπρε χρόνε, παλιό χρόνε 2020, τα πήρες όλα και έφυγες και αντί να μου τα πολλαπλασιάζεις, είναι μεγάλη αδικία. Εμένα μου τα πήρες, σε άλλους όμως έβαλες μαλλί. Γιατί στο Σωτήρι να βάλεις μαλλί και σε μένα τον Αντώνης Κούκερ να μου το πάρεις όλο, όλο, το βλέπω και τρελαίνομαι. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι, για τα σχερό που διάλεξε,
ο Σωτήρης να μου τα πάρει. Γιατί μέχρι και τα μαλλιά έχουν φτάσει στο σημείο να μας τα παίρνουν και να τα βάζουν στο κεφάλι τους. Διότι ως γνωστόν, αυτοί όλα θα μας τα πάρουν στο τέλος. Δεν θα μας αφήσουν ούτε τρίχα στο κεφάλι για να λεγόμαστε τουλάχιστον παράτριχα βαλάκρι. Ξέρω και αισθάνομαι ότι με αγαπάτε. Ακόμα κι ας είμαι καραφλός. Φιλί, καραφλό στη μούρη.